Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 31ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα είναι η αρνητική πλευρά των διευκολυντών για τους οποίους μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η πτάμενη πίθηκη των αρκισιστών. Υποθέτω ότι παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο μετά που έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο, οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα πάω κατευθείαν στο ψητό. Για να καταλάβουμε την ορολογία επτάμινη πίθηκη, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την Αμερικανική ταινία που κυκλοφόρησε το 1939 με τίτλο «Ο μάγος του Ως». Σας διαβάζω από την ιστοσελίδα παιδί και .blogspot. Το link αυτή της ανάρτηση ανάρτησης θα το βάλω στην περιγραφή του podcast. «The Wizard of Oz», «Ο μάγος του Ως», Καθώ η νεαρή Ντόροθι Γκέιλ προσπαθεί να σώσει τον αγαπημένο τη σκύλο από μια κακιά κοιτόνισσα, παρασύρεται από έναν δυνατό ανεμοστρόβιλο. Τότε προσγειώνεται στη μαγική χώρα του Οζ, σκοτώνοντα την κακιά μάγισσα τη Ανατολή. Το κορίτσι, ενώ το κυνηγά η αδελφή τη μάγισσα, η κακιά μάγισσα τη Δύση, προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι τη στο Κάνσα. Η Ντόροθι ακολουθεί το δρόμο με τα κίτρινα τούβλα ο οποίος οδηγεί στη Μαρακδένια πόλη. Εκεί βρίσκεται ο παντοδύναμος μάγος του Οζ, ο οποίος φαίνεται πως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να τη βοηθήσει. Η ταινία έχει διάρκεια 101 λεπτά και συστήνεται για ηλικίε 6 ετών και άνω. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει κάνει ο Βίκτορ Φλέμινγκ και οι ηθοποίοι που πρωταγωνιστούν είναι η Τζούτι Γκάρλαντ, ο Frank Morgan, ο Ρέι Μπόλτζερ, ο Μπέρτ η Jack Haley, ο Μπίλι Μπέρκ και η Μάρκαρετ Χάμιλτον. Η ευρηματική αφήγηση, η εξέχαστη μουσική επένδυση και οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες αυτού του υποψηφίου για έξι Oscar musical του χάρισαν θρηλυκή υπόσταση. Σήμερα ο μάγος του Όζ, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1939, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του αμερικάνικου πολιτισμού, αλλά και της ιστορίας του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι έχω παρακολουθήσει αρκετές πρωτοχρονιές ούσα παιδί την ταινία «Ο μάγος του Όζ» από την κρατική τηλεόραση. Ήταν μια από τις ταινίε που κλασικά παίζονταν τις πρωτοχρονιές κατά τις ώρες της ημέρας που παρακολουθούσαν τα παιδιά τηλεόραση. Τα πρωτοποριακά για την εποχή γραφικά και ειδικά εφέ, τα πολύχρωμα σκηνικά και οι θεατρικές ερμηνείε στην ταινία δημιουργούν μια ιδιαίτερα παραμυθένια ατμόσφαιρα. Η ταινία που βασίζεται στο παιδικό μυθιστόρημα του 1900, «Ο θαυμάσιο μάγος του Οζ» του L. Frank Baum, ενώ αφηγείται μια ανάλαφρη φανταστική περιπέτεια με απλή πλοκή, ταυτόχρονα προσφέρει άμεσα θετικά μηνύματα για τη ζωή και την ευτυχία, αλλά και πλούσιους συμβολισμούς και δυνατές φιλοσοφικές ιδέες. Η Ντόρωθη, σε ένα ταξίδι συμβολικό της ίδιας της ζωής, ακολουθεί με αποφασιστικότητα το δρόμο της αφύπνισης. Στην πορεία συναντά τρεις νέους φίλους που κάθε ένας τους εύχεται για μια αρετή που κρίνει πως του λείπει. Ο Χάνκ, το σκιάχτρο, θα ήθελε να έχει μυαλό, ο Χίκορη, ένα τενεκεδένιο άνθρωπο, θα ήθελε να έχει καρδιά. Το δειλό λιοντάριο Ζέκη εύχεται να αποκτήσει κουράγιο. Οι τέσσερις ήρωες ελπίζουν πω ένα μάγο θα μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Ωστόσο, μετά από επικίνδυνε περιπέτειες, οι ψευδεστήσει του καταρρύπτονται. Οι κεντρικοί χαρακτήρε, πρότυπα αθωότητα, εξυπνάδα, θάρου και καλοσύνη, δεν αποκαρδιώνονται, καθώς έχουν ήδη συνειδητοποιήσει πως όλα όσα αναζητούσαν βρίσκονταν πάντα μέσα τους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η ταινία περιέχει αρκετές σκηνές ικανές να τρομάξουν τα πολύ νεαρά παιδιά, στις περισσότερες εκ των οποίων εμφανίζονται η κακιά μάγισσα της Δύσης και ο απειλητικό στρατός της από υπτάμενους πυθίκους. Πολλές από τις σκηνές της μάγισσας της Δύσης κόπηκαν από την ταινία, καθώς οι παραγωγοί έκριναν πως η ερμηνεία της Μάρκαρετ Χάμιλτον στο ρόλο της μάγισσας ήταν πολύ τρομακτική για τα παιδιά. Άρα, ο όρος «Υπτάμενη πήθηκη» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους κακόβουλους διευκολυντές των αρκισιστών, έχει βγει μέσα από αυτήν ακριβώς την ταινία και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι κόπηκαν από την ταινία πολλές σκηνέ με την κακιά μάγισσα της δύση και τους υπτάμενους πυθήκους της. Το στρατό με τους υπτάμενους πυθήκους της που έστελνε για να κάνουν επιθέσεις στους ήρωες της ταινίας. Για αυτούς τους τρομακτικούς οι πτάμενου πυθίκους της τρομακτική κακιάς μάγισσας της δύση θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Τι σχέση έχουν άραγε οι πτάμενοι πύθικοι με τους διευκολυντές ή αλλιώς enablers που περιγράψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ας θυμηθούμε πως όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι διευκολυντές είναι άνθρωποι στενά συνδεδεμένοι με τον αρχισιστή. Μπορεί να είναι η μητέρα, ο πατέρας, σύζυγος, αδελφός, αδελφή, γιος, κόρη και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν το πρόσωπο που αγαπούν χωρίς να αντιλαμβάνονται συνειδητά τη ζημιά που προκαλεί το πρόσωπο που αγαπούν σε άλλους ανθρώπους και θεωρώντας ότι κάνουν το καθήκον τους. Η υπτάμενη πίθηκη δεν είναι πρόσωπα τα οποία είναι στενά και ουσιαστικά συνδεδεμένα με τον αρκισιστή. Συνήθως είναι επιφανειακοί φίλοι του ναρκισιστή, είτε συνάδελφοι από τη δουλειά του, είτε ακόμη ο υπτάμενοι πίθηκοι μπορεί να λειτουργήσουν και πρόσωπα τα οποία είχαν πιο στενή σχέση στο παρελθόν με αλλά πλέον δεν έχουν, όπως ένας πρώην σύντροφο ή μία πρώην σύντροφο. Οι πτάμενοι πίθηκοι κάνουν εξυπηρετήσει στους αρκησιστές κάνουν πράγματα όπως να πάνε να παρακολουθήσουν ένα πρόσωπο που ενδιαφέρει τον αρκησιστή, να του κάνουν ακόμη και το λεγόμενο stalking, δηλαδή την απαγορευμένη απειλητική παρακολούθηση, ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο, τις οποίες να μεταφέρουν στον αρκησιστή και έτσι να φανούν Χρήσιμη στον ναρκισισιστή. Δεν παίρνουν όμω πληροφορίε μόνο από τα θύματα του ναρκιστή στον ναρκισιστή, αλλά διαδίδουν με μεγάλη ευχαρίστηση και κακόβουλε φήμες πληροφορίε βλαβερές που εξαπολύουν ο αντίον εναντίον του θύματό του, που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι, τόλμησε να πάει νοικοκόντακτ, τόλμησε να κόψει κάθε επαφή με τον ναρκιστή. Δηλαδή, οι υπτάμενοι πίθηκοι είναι αυτοί οι οποίοι τη λεγόμενη Σμέαρ campaign. τη δυσφημιστική εκστρατεία που εξαπολύει ένας ναρκισιστής προς ένα θύμα του. Όταν δηλαδή κάποιος αποφασίσει ότι εγώ θέλω να κόψω κάθε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο επειδή είναι ναρκισιστής και κόβω επαχθές και εφαρμόζω το λεγόμενο no contact, την πολιτική της μηδενική επαφής, τότε πολύ συχνά οι ναρκισιστές εξαπολύουν μια καμπάνια συκοφαντικής δυσφήμισης για το θύμα τους που τόλμησε να κόψει κάθε επαφή προκειμένου να το τιμωρήσουν. Ή ακόμη μπορεί να συμβεί και το εξή παράδοξο να είναι ο ναρκισιστής αυτός ο οποίος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει το θύμα του, θα αποφασίσει να απιστήσει σε μια ερωτική σχέση ή να φύγει από μια εργασία και παρόλο που είναι αυτός ο οποίος πετάει στον κάλαθο των αχρήστων το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε για να παίρνει αρχισιστική τροφοδοσία, του ρίχνει και μια δυσφημιστική καμπάνια από πάνω. Θέλω να θυμόμαστε, όπως έχουμε εξηγήσει στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast, όπου μιλήσαμε για τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ότι οι αρκισιστές, οι άνθρωποι με στυλ προσωπικότητας, είναι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν να, από τη μια να ρουφούν την ενέργεια των άλλων ανθρώπων και από την άλλη να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσα εκτόνωσης των εσωτερικών τους αρνητικών συναισθημάτων. Η πτάμενη πίθηκοι επίσης μπορεί ακόμη και να προσεγγίσουν το στόχο τους, που είναι το θύμα του ναρκισιστή, με ύπουλο τρόπο να προσπιθούν τους φίλους και να γίνουν εντός εισαγωγικών φίλοι με το θύμα του ναρκισιστή, ώστε να μαζέψουν πληροφορίες και να τις μεταφέρουν στον αρκησιστή. Δηλαδή, για παράδειγμα, χωρίζεις από μία σχέση, είτε σε χωρίζει ο ναρκησιστής ή η ναρκησίστρια, είτε τη χωρίζεις την ναρκησίστρια ή τον ναρκησιστή και μετά από λίγο καιρό μπαίνει στη ζωή σου ένα νέο πρόσωπο, το οποίο ενδιαφέρεται για σένα και θέλει να κάνετε παρέα και προσποιείται, για παράδειγμα ότι ε, σε έχει ε, ξεχωρίσει για τον ΑΒ λόγο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν αγγελιοφόρο του ναρκισιστή, έναν υπτάμενο πίθηκο του ναρκισιστή, ο οποίος έρχεται να σου κάνει το φίλο ή τη φίλη προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες από εσένα και να τις μεταφέρει στον ναρκισιστή. Κάποιες φορές η πτάμενη πίθηκη μπορεί να είναι συγγενής του ναρκισιστή ή ακόμη και του θύματος. Και όταν ο ναρκισιστής είναι αυτός που έχει διακόψει τη σχέση, οι πτάμενοι πίθηκοι τον διαβεβαιώνουν ή τη διαβεβαιώνουν πως έπραξε πολύ ορθά. Και αν αποφασίσει ο ναρκισιστής να αναρωφήσει το θύμα πίσω στη σχέση, στην κακοποιητική σχέση, να κάνει το λεγούμενο «hoovering», τότε αυτοί οι πτάμενοι πίθηκοι θα υποστηρίξουν τον αρκισιστή την αρκισίστρια και σε αυτή την κίνηση. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ότι ένας άντρα μπορεί να αποφασίσει να χωρίσει τη γυναίκα του γιατί ε, τη βαρέθηκε ή έχει βρει το επόμενο supply, έχει βρει το επόμενο πρόσωπο, το φρέσκο πρόσωπο που θα του δώσει ναρκισιστική τροφοδοσία. Ένας άντρας με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Η μητέρα του και πεθερά τη γυναίκα του, μπορεί να του πει μπράβο γέ μου. Έχει καιρό που το σκεφτόμουν να σου το πω: Ότι δεν σου ταιριάζει αυτή η γυναίκα και καλά έπραξε και ορθά έπραξες και μη στενοχωριέσαι και συμφωνώ με την απόφασή σου. Εάν όμω σε κάποια φάση ο κανακάρι τη αποφασίσει ότι θέλει να κάνει hovering στη γυναίκα που έχει χωρίσει να την ρουφήσει ξανά πίσω τότε η ίδια θα του πει ναι παιδί μου μαζί σου, θα πάω να της μιλήσω, θα πάω να της πω να σε δει με ευνοϊκό μάτι, ό,τι θέλει το παιδί μου και ούτω καθεξής. Δεν είναι όμως μόνο οι μητέρε των ναρκισιστών που μπορεί να γίνουν οι πτάμενοι πίθηκοι, μπορεί να γίνουν και φίλοι τους, μπορεί να γίνουν και συνάδελφοί τους, μπορεί να γίνει ακόμη και ένας πρώην σύντροφο ή μία πρώην Σύντροφος. Στην ουσία, η πτάμενοι επιθετικοί είναι επιθετικοί διευκολυντές. Μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τους διευκολυντές και είπαμε ότι υπάρχουν οι καλοήθεις διευκολυντές που το κάνουν από αφέλεια και χωρίς να αναγνωρίζουν τη ζημιά που πράττουν όταν διευκολύνουν το έργο του ναρκισιστή. Οι πτάμινοι ποιθήκοι όμως είναι κακοήθεις διευκολυντές, επιθετικοί διευκολυντές, οι οποίοι προσπαθούν πάση θυσία να προστατεύουν τον ναρκισιστή από του να τεθεί πρώτων ευθυνών του. Στην πραγματικότητα, η πτάμενη πυθική πολύ συχνά μπορεί να είναι χαμηλότερης βαθμίδας ναρκισιστές, οι οποίοι να υποτάσσονται με αυτόν τον τρόπο στον ναρκισιστή ανώτερης βαθμίδας, higher grade narcissist, lower grade narcissist, είναι οι όροι στα αγγλικά, και οι οποίοι να προσπαθούν να αποκτήσουν την εύνοια του χειρότερο από αυτούς ναρκισιστού, προκειμένου να νιώσουν ότι έχουν και αυτοί κάποια αξία. Λοιπόν, αυτοί σε όλες τις φάσεις μίας κακοποιητικής ναρκισιστικής σχέσης έχουν ρόλο να παίξουν. Η ναρκισιστική κακοποίηση ή ο φαύλος κύκλος της ναρκισιστικής κακοποίησης έχει τις εξής τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ο φαυλο κυκλος της ναρκιστικη αγάπης εξης τέσσερι φασεις η εξειδανικεύει ο βομβαρδισμος αγαπης οπου εξειδανικευει ο ναρκιστή το θύμα του, το βομβαρδίζει με αγάπη προκειμένου να το κερδίσει... Η δεύτερη φάση είναι η φάση της υποτίμησης, όπου ο ναρκισιστής υποτιμά το θύμα του και το κακοποιεί ψυχικά, ίσως και σωματικά ή το παραμελεί συναισθηματικά μέσα στη σχέση. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της απόρριψης, αυτό που το αφήνει το θύμα του ή το απατάει ή φέρνει, κάνει συμπεριφορές που να φέρουν τη σχέση στο τέλος. Και το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο του hoovering, της λεγόμενης αναρρόφησης. Άρα έχουμε love bombing, η εξειδανίκευση, υποτίμηση, απόρριψη και αναρρόφηση. Κατά τη διάρκεια της φάσης του βομβαρδισμού αγάπης, οι υπτάμενοι πυθικοί βρίσκονται υποστηριχτικά γύρω από τον αρχισιστή και του δίνουν εγκυρότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται κάποιο και σα πλησιάζει, άνδρας ή γυναίκα, ο οποίο έχει έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα, τον οποίο εσεί δεν γνωρίζετε, και είστε διστακτικοί απέναντί του, αλλά ακολουθείτε και από ένα-δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία λένε καλά λόγια για αυτόν, για αυτήν, α, εκθιάζουν αυτό το πρόσωπο και έτσι δίνουν εγκυρότητα στην παρουσία του. Οι πτάμενοι πίθηκοι, όπως έχω πει και προηγουμένως, είναι κακοήθεις διευκολυντές, δεν χαρακτηρίζονται από ενσυναίσθηση και εντυμότητα, έχουν αδύναμη θέληση, είναι υποταγμένοι στη θέληση του ναρκισιστή και αυτό που θέλουν είναι να διατηρήσουν το status quo, να ενισχύσουν την εξουσία του ναρκισιστή και να το βοηθήσουν να νιώθει καλά και να νιώσουν και αυτοί καλά βοηθώντα τον ναρκισιστή. Και αυτή είναι ακριβώς η περίπτωση για την οποία με ρωτάτε αρκετές φορές σε σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Με ρωτάτε αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ναρκισιστής σε μία σχέση μπορεί σε μία άλλη σχέση να είναι συνεξαρτόμενος και σας απαντάω ναι αν ένας ναρκισιστής χαμηλότερης έντασης ή χαμηλότερης δύναμης μπει σε σχέση με έναν ναρκισιστή υψηλοτερη έντασης ή ψηλότερης δύναμης μπορεί να δράσει εξαρτητικά με εκείνο τον ναρκισιστή ουσιαστικά γενόμενος ή γενόμενη υπτάμενος πίθηκος. Επίσης, οι πτάμενοι πίθηκοι μπορεί να κάνουν αυτό που κάνουν προκειμένου να αποφύγουν την οργή του ναρκισιστή, επειδή ακριβώς νιώθουν λιγότερο δυνατοί ε, ότι έχουν λιγότερη ισχύ, ότι μπορεί να τους καταστρέψει αυτός ο υψηλότερης ισχύος ναρκισιστής, εάν θυμώσει, μαζί τους. Ή μπορεί να βρίσκουν το ρόλο του ο να παρουσιάζονται ως φίξερ, λέγεται στα αγγλικά. Φίξερ είναι κάποιος ο οποίος πάει και διορθώνει ένα πρόβλημα, προκειμένου να απολάβουν έτσι την προσοχή και την εύνοια του ναρκισιστή οι υπτάμενοι πίθηκοι δεν δουλεύουν για τον ναρκισιστή, δουλεύουν για τον εαυτό τους, γιατί είναι χαμηλότερη ένταση μεν, ναρκισιστές δε, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ παρουσιάζονται ότι κάνουν ό,τι κάνουν για τον ναρκισιστή, στην ουσία το κάνουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι καλοήθεις διευκολυντές, οι enablers του προηγούμενου επεισοδίου, Πιστεύουν ακράδαντα και είναι και όντω το κίνητρό του ότι το κάνουν ό,τι κάνουν. Διευκολύνουν του ναρκιστέ επειδή του αγαπούν και θέλουν να του βοηθήσουν. Ενώ οι πτάμενοι πίθηκοι νοιάζονται μόνο για την πάρτη του. Οι δε ναρκιστέ χρησιμοποιούν του υπτάμενου πιθήκου με ένα χειριστικό τρόπο, ώστε να γίνουν οι πτάμενοι πίθηκοι τα εργαλεία του, τα το οποία θα εξυπηρετήσουν του σκοπού του και θα προστατεύσουν το εύθραυστο εγώ τους. Είναι μια σχέση win-win, κερδίζουν και οι δύο. Και ο μόνος ο οποίος κάνει lose, ο μόνος ο οποίος χάνει, είναι το θύμα του ναρκισιστή και ο στόχος του υπτάμενου πυθίκου. Και ο υπτάμενος πυθίκος κερδίζει από αυτή την εντό εισαγωγικών συνεργασία, αυτή την ανίερη συνεργασία με τον ναρκισιστή, αλλά και ο ναρκισιστής κερδίζει από αυτή τη συμμαχία με τον υπτάμενο πυθίκο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις δυναμικές στις σχέσεις μεταξύ πτάμενων πυθίκων και ναρκισιστών, ούτω ώστε στην περίπτωση που πέσουμε θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και να προστατεύουμε τον εαυτό μας όχι μόνο από τον ναρκισιστή και τον τοξικό άνθρωπο για τον οποίο έχουμε μιλήσει κατά κόρον σε προηγούμενα επεισόδια αυτού του podcast, αλλά και από τον καινούριο εχθρό για τον οποίο μαθαίνουμε σήμερα, την πρόθυμη στρατιά του ναρκισιστή, του υπτάμενου πυθίκου του. Για να μπορέσει ένα άνθρωπο να προστατευτεί από την ναρκισιστική κακοποίηση, πρέπει να μάθει τα σημάδια της ναρκιστικής κακοποίησης, να βάλει όρια να πάρει επαγγελματική βοήθεια και να εστιάσει στη θεραπεία του. Και αυτά τα επεισόδια στο podcast, τα οποία είναι ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια, στοχεύουν στο να βοηθήσουν να μάθουμε περισσότερα χαρακτηριστικά και περισσότερες συμπεριφορές που είναι ενδεικτικές ναρκισισμού ή ενδεικτικές ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν ως υπτάμενοι πίθηκοι. Μπορούμε να απελευθερωθούμε από τη χειριστικότητα των ναρκισιστών και των υπτάμενων πεθήκων Είναι εφικτό να σπάσουμε τα δεσμά μας και να πάρουμε ξανά πίσω στα χέρια μας τον έλεγχο της ζωής μας. Γίνεται αυτό το πράγμα, το πιστεύω ακράδαντα και γι' αυτό το λόγο και ετοιμάζω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις δυναμικές των σχέσεων μεταξύ ναρκισιστού, ναρκισιστή, ναρκισίστριας και πτάμενων πυθήκων, η οποία οι, οι πτάμενη πύθηκη είναι στην ουσία η αυλή του ναρκισιστή, πρέπει να καταλάβουμε πώς οι πτάμενοι πίθηκοι εξυπηρετούν τον αρκησιστή και γιατί του είναι απαραίτητη. Η χρήση των υπτάμενων πηθήκων... εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Έχω σημειώσει εδώ πέρα τέσσερις σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι ότι εάν ένας ναρκισιστής χρησιμοποιεί πτάμενου πυθήκους, αυτό του επιτρέπει να το παίζει αθώος και θύμα και τη βρώμικη δουλειά του να την κάνουν υπτάμενοι πυθήκοι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο Μέσω των υπτάμενων πηθήκων, μέσω της χρήσης των υπτάμενων πηθήκων, ο ναρκισιστής να εξασκεί έλεγχο τα θύματα του χωρίς να φαίνεται πως είναι αυτός. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι όταν ο ναρκισιστής χρησιμοποιεί τους υπτάμενους πηθήκους, ακριβώς επειδή δεν φαίνεται πως είναι ο ίδιος που κάνει κάτι αλλά φαίνονται οι υπτάμενοι πηθήκοι, έτσι γλιτώνει και από τις συνέπειες των πράξεων του αν πιαστούν οι πτάμενοι πίθηκοι για τις βρωμοδουλειές που κάνουν τον αρχισιστή, θα έχουν αυτή τις συνέπειες, εάν υπάρχουν συνέπειες. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί το εξή: ο υπτάμενος πίθηκος να πιαστεί, να γίνει αντιληπτός από τα, τους στόχους του και τα θύματα του ναρκισιστή και ο ναρκισιστής στη συνέχεια να ανήπτει τα σχήρα του και να λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, Μόνο του ήρθε να στο πει αυτό, μόνη της ήρθε να το κάνει αυτό. Βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, λαϊκιστή. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο οι ναρκισιστές επιδιώκουν να έχουν σχέσει με υπτάμενους πυθήκους είναι ότι οι υπτάμενοι πηθήκοι αποτελούν μια συνεχή ασφαλή πηγή ναρκισιστικής τροφοδοσίας και εγκυρότητας για τους ναρκισιστές. Οι υπτάμενοι πηθήκοι ως χαμηλότερης δυναμικής ναρκισιστές, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υποστηρίζουν με σθένος και χωρίς καμία αμφισβήτηση τις αφηγήσεις του ναρκισιστή για τα γεγονότα. Επειδή ακριβώς θέλουν να έχουν την εύνοια του προτύπου τους, αυτού του δυναμικότερου και τοξικότερου ναρκισιστή, καταπίνουν αμάσιτα, υιοθετούν όσα λέει και ισχυρίζεται τον ναρκισιστής και έτσι δίνουν την υπέρτατη όθηση στον ναρκισιστικό εγώ και την ανώτερη βαθμίδα θαυμασμού και επικρότησης το είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε... Ότι η υπτάμενη πίθηκη είναι μια ασφαλή πηγή ναρκισιστικής τροφοδοσία για του ναρκιστέ. Ακριβώ επειδή επίτηδε δίνουν ναρκιστική τροφοδοσία. Ενώ τα θύματα κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσουν και να σταματήσουν να δίνουν ναρκισιστική τροφοδοσία. Ο υπτάμενο πίθηκο όμω δεν θα ξυπνήσει γιατί επίτηδε το κάνει και πολύ συνειδητά. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η υπτάμενη πίθηκη είναι χρήσιμη για τον αρκισιστή, επειδή όταν το θύμα αντιληφθεί ότι ο αρκισιστής είναι κακοποιητικός και προσπαθήσει να απομακρυνθεί, δεν θα δεχθεί εύκολα να ξαναβάλει τον αρκισιστή στη ζωή του. Όμως, εάν δεν γνωρίζει πως κάποιος μπορεί να λειτουργήσει ως υπτάμενος πίθηκος και έχει αφέλεια και άγνοια γύρω από το ζήτημα, μπορεί οι υπτάμενοι πίθηκοι να χρησιμεύσουν ως όπλα των αρκισιστών τα οποία να απομονώνουν ακόμη περισσότερο τα θύματα τους. Οι ναρκισιστές στρέφουν τους υπτάμενους πηθήκου εναντίον των θυμάτων τους και αυτό αποδυναμώνει το σύστημα κοινωνικής προστασίας των θυμάτων τους και καθιστά τα θύματα τους ευάλωτα στη χειραγώγηση και στον γκάζ Δηλαδή, αν ξέρει ότι ο άλλο είναι ένα αν ξέρει ότι είναι ένα κακοποιητικό άνθρωπο και ήδη σε έχει χωρίσει και το κατάλαβε πω είναι ένα αρκισιστή, ήδη τον έχει χωρίσει ή την έχει χωρίσει εσύ και κατάλαβε πω είναι ένα αρκισίστρια, θα προστατεύεσαι, θε δε θε μετά. Εάν όμω σε πλησιάσει κάποιο τρίτο πρόσωπο που ήδη γνωρίζει ή που γνωρίζει για πρώτη φορά, το οποίο είναι αγγελιοφόρο του ναρκισιστή, δεν το αναγνωρίζει ότι προέρχεται από εκεί και δεν προστατεύεσαι. Υπάρχουν επίσης άλλα τρία ωφελήματα για τους ναρκισιστές από τη χρήση των υπτάμενων πηθήκων. Και εδώ ξανατονίζω ότι οι ναρκισιστές χρησιμοποιούν τους υπτάμενους πηθήκους και οι υπτάμενοι πηθήκοι χρησιμοποιούν τους ναρκισιστές. Είναι μία αμφίδρομη σχέση. Το πέμπτο ωφέλημα είναι ότι οι ναρκισιστές νιώθουν μέσω των πηθήκων των υπτάμενων πειθήκων μια αίσθηση δύναμη, εξουσίας και ελέγχου. Αποτελούν δηλαδή την αυλή των ναρκιστών. Δεν μπορεί να είσαι βασιλιά χωρί αυλή. Έχουμε πει και άλλε φορέ ότι οι ναρκιστέ κατατρέχονται από έντονε εσωτερικέ ανασφάλειε και χρειάζονται συνεχώ εξωτερική επιβεβαίωση. Οι υπτάμενοι πειθήκοι λειτουργούν όπω αυτή την αυλή η οποία δίνει συνεχώ εξωτερική επιβεβαίωση στου Επίση. Οι πτάμενοι πίθηκοι βοηθούν τους ναρκισιστές να διατηρήσουν μια καλή κοινωνική εικόνα, επειδή κάνουν αυτοί τις βρωμοδουλειές τους. Και ειδικά αυτό ισχύει για τους κοινοτικούς ναρκισιστές, οι οποίοι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, ως σωτήρες και ούτω καθεξής. Και ο τελευταίος λόγος για τον οποίο είναι χρήσιμη η πτάμενη πίθηκη στους ναρκισιστές, είναι επειδή τα υπτάμενα πίθηκάκια βοηθάνε τους ναρκισιστές να χτίζουν αλλά και να συντηρούν τη δική τους διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Είναι αυτοί που θα έρθουν να τους πούν ναι είσαι θύμα, ναι είσαι κρίμα. Οι ναρκισιστές έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Βγαίνουν από πάνω, ενώ είναι αυτοί οι οποίοι κακοποιούν τους άλλους ανθρώπους, καταλήγουν με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι και το apology», η ψευδής απολογία, Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει συγγνώμη, χωρίς να λέει συγγνώμη και έχω τεράστια ε, επιθυμία να αναφέρω μια τέτοια δημόσια ψευδή απολογία που έγινε τι τελευταίες μέρες, αλλά θα το αποφύγω γιατί δεν θέλω να μπω σε καμία συζήτηση με κανένα πρόσωπο που μπορεί να έχει ένα ε, ε, έτσι, ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας. Βγαίνει ο άλλος να πει συγγνώμη, αλλά στην ουσία δεν λέει συγγνώμη. Στην ουσία λέει ένα κατηγορό. Αυτή είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον ναρκισιστή. Αυτή είναι η ναρκισιστική αφήγηση. Βγαίνει ο ναρκισιστής, επιτίθεται στα θύματα του, τα θύματα του αμήνονται και μετά βγαίνει από πάνω και κατηγορεί τα θύματα του ότι αυτά του έχουν επιτεθεί και του έχουν κάνει ζημιά και, 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 και ξεχράει εντελώ την αρχική επίθεση η οποία ξεκίνησε από αυτόν τον ίδιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η πτάμενη πίθηκη είναι χρήσιμη για τους ναρκισιστές και οι ναρκισιστές είναι χρήσιμοι για τους υπτάμενους πίθηκους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αντιληφθούμε. Γιατί έτσι θα δούμε ότι δεν σπάζει αυτή η συμμαχία εύκολα και επίσης θα δούμε ότι η πτάμενη πίθηκη είναι εξίσου επικίνδυνη με τους ναρκισιστές αν όχι επικινδυνότερη επειδή ακριβώς πρόκειται για λύκους με το μανδύα προβάτου. Και είναι τα σημάδια πως κάποιος μπορεί να είναι υπτάμενος πίθηκος. Οι υπτάμενοι πίθηκοι είναι άνθρωποι που δεν παρουσιάζουν κριτική ικανότητα και ανεξάρτητη κρίση. Δεν μπορούν να σκεφτούν έξω από το κουτί στο οποίο έχει βάλει τη σκέψη τους η αφήγηση του ναρκισιστή. Υποστηρίζουν τυφλά την εκδοχή του ναρκισιστή και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν αν υπάρχει και η άλλη πλευρά των πραγμάτων ακόμη και αν η άλλη πλευρά των πραγμάτων παρουσιαστεί μπροστά στα μάτια τους, την αγνοούν επιδεικτικά. Προτιμούν την άγνοια και αναστατώνονται ακόμη και στην πιθανότητα να εξετάσουν οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Είναι άνθρωποι οποίοι ό,τι τους πει ο το θεωρούν ως δεδομένο και το μεταφέρουν κιόλα έτσι. Μπορεί να έρθουν και να σου πούν Κρίμα η μαμά σου που δεν τη μιλά. Κρίμα. Ξέρει ότι η μαμά σου έχει χάσει την υγεία τη επειδή εσύ έχει πάει no contact. Και εσύ μπορεί να αρχίσεις να λες «Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα». Στην πραγματικότητα, εγώ είχα χάσει την υγεία μου, εγώ είχα εκδηλώσει ένα αυτό νόσημα και μετά από πολλή σκέψη και πολλή στενοχώρια και μετά που συμβουλεύτηκα και δικό ψυχικής υγείας αποφάσισα να κόψω την επαφή ούτω ώστε να βοηθήσω τη δική μου ανάρρωση και το έχω κάνει με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα ακούσει την εξήγησή σου. Θα συνεχίζει να επαναλαμβάνει ω μάντρα την αφήγηση του ναρκισιστή, ο οποίο τον έχει στείλει για να σε κάνει να νιώθει τύψει και ενοχέ, να πάρει πληροφορίε από εσένα προ τον ναρκισιστή, να δημιουργηθούν έτσι περισσότερα ντραβέρια, περισσότερε αψημαχίε, περισσότερε συζητήσει και να συνεχιστεί όλο αυτό το χάο το οποίο θρέφει το τεράστιο, το χαοτικό εσωτερικό κενό των ανθρώπων με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητα. Άρα το πρώτο σημάδι πως κάποιος είναι υπτάμενο πίθηκος είναι πως δέχεται χωρίς κρίση και χωρίς διάκριση την εκδοχή του ναρκισιστή και ό,τι επιμένει σε αυτή. Το δεύτερο είναι ότι οι υπτάμενοι πίθηκοι εμπλέκονται σε κουτσομπολιά και διασπορά θυμών για το θύμα, εξαπλώνοντας έτσι την τοξική αφήγηση του ναρκισιστή. Δηλαδή δεν, δεν πιστεύουν απλώς τι κακίε και τα ψεύδι που λέει ο για τα θύματα του, αλλά τα διαδίδουν κιόλα. Και το τρίτο σημάδι ότι κάποιο άνθρωπο που βρίσκεται στη ζωή σα μπορεί να είναι υπτάμενο πίθηκο κάποιου ναρκιστή που έχετε βγάλει από τη ζωή σα είναι ότι οι υπτάμενοι πίθηκοι μπορεί να παρουσιάσουν μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του προ το θύμα του ναρκιστή και το δικό του στόχο. Λέμε ότι ε, το θύμα του ναρκισιστή είναι στόχος του υπτάμενου πίθηκου και να γίνουν εχθρικοί ή απόμακροι χωρίς προφανή λόγο. Και αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς οι πτάμενοι πίθηκοι παρουσιάζονται με υποκρισία σαν καλοπροαιρετοί ενώ στην πραγματικότητα ενδόμηχα είναι κακοπροαίρετη. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος υποκρίνεται το φίλο σου, ένας άνθρωπος ο οποίος υποκρίνεται τον άνθρωπο που μοιάζεται για σένα, κάποια στιγμή θα κουραστεί, κάποια στιγμή θα αναστατωθεί και δεν θα μπορεί να κρύψει το μίσος που στην ουσία νιώθει προς εσένα και την αρνητική εικόνα την οποία έχει για το πρόσωπό σου. Άρα, αν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν με σθένος την αφήγηση του ναρκισιστή για το πρόσωπό μας, δείχνουν δυσανεξία ή και αλλεργία εντός εισαγωγικών στο να ακούσουν τη δική μας αλήθεια, ανθρώπους οι οποίοι έχουμε αντιληφθεί ότι διαδίδουν κουτσομπολιά και φήμες για εμάς και άλλα λένε μπροστά μας και άλλα λένε πίσω μας, Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους απέραντί μας και από τη μια στιγμή στην άλλη γίνονται εχθρικοί και απόμακροι σω αυτά τα σημάδια μπορεί να αποτελούν ενδείξει ότι το πρόσωπο αυτό λειτουργεί ω υπτάμενο πίθηκο. Τι συνέπειε μπορεί να έχει η δράση των υπτάμενων πίθηκων πάνω στου στόχου του, Επειδή οι υπτάμενοι πίθηκοι κάνουν gaslighting. Έχουμε μιλήσει για τον gaslighting σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Χειραγωγούν και απομονώνουν το στόχο του, η επίδρασή τους μπορεί να είναι ψυχολογικά καταστροφική για το στόχο. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με υπτάμενους πηθήκους μπορεί να νιώσει αυτοαμφισβήτηση, άγχος και συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Γιατί στην ουσία οι υπτάμενοι πηθήκοι εξασκούν ψυχολογικό πόλεμο στο στόχο τους, ο οποίος στόχος τους είναι ήδη θυματοποιημένο και από τον αρκισιστή. Ο στόχος των υπτάμενων πηθήκων λοιπόν και θύμα του αρκισιστή αλλά και των υπτάμενων πηθήκων γιατί είπαμε κακοποιούν και οι πτάμενοι πίθηκοι το στόχο, μπορεί να αρχίσει να αφισβητεί την κρίση του, να χάσει την εμπιστοσύνη του στους άλλους ανθρώπους και να παρουσιάζει εξαιρετικά μειωμένη αυτοεκτίμηση. Επιπρόσθετα, οι ανηλεείς ψυχολογικές επιθέσεις των υπτάμενων πιθήκων, καθώς και η δολοφονία χαρακτήρα που γίνεται στα πλαίσια της εκστρατεία της φήμισης, την οποία επιτελούν οι πτάμενοι πειθικοί, αναπόφευκτα προκαλούν σημαντική ζημιά στη φήμη του θύματος, στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στην ποιότητα της ζωής του. Η ζωή σου δεν είναι πλέον η ίδια όταν ο χαρακτήρας σου δολοφονείται. Η δολοφονία χαρακτήρος, η οποία επιτελείται μέσω της εκστρατείας δυσφήμισης, της που στα αγγλικά ονομάζεται «smear campaign», αποτελεί βαθύτατο ψυχικό τραύμα για τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί σε μια εκστρατεία της πολλοί άνθρωποι ακούνε πολύ άσχημες ψευδείς δηλώσεις για εσένα, αλλά τις ακούνε και μπορεί κάποιοι να τις πιστέψουν. Οπότε μέσω της εκστρατεία της δολοφονείται ο χαρακτήρας σου στο κοινωνικό σύνολο. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν του υπτάμενου πυθίκου. Καταρχά, είναι εύκολο, όχι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει του υπτάμενου πυθίκου, αλλά δεν είναι αδύνατον. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε πω πρόκειται για υπτάμενου πυθίκου και να δούμε ξεκάθαρα το βρώμικο ρόλο που παίζουν στην αρκισιστική χειραγώγηση. Πρέπει να μπορούμε να του εντοπίσουμε. Και να μην του δικαιολογούμε όταν κάποιο έρχεται και μα μεταφέρει μηνύματα και χαμπάρια από τον αρκισιστή ή όταν έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε και είναι κρίμα ο αρκισιστής με τον οποίο δεν έχουμε πλέον επαφές, δεν πρέπει να το δικαιολογούμε, πρέπει να το δούμε με μεγάλο σκεπτικισμό και να σκεφτούμε μήπως αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπτάμενος πίθηπος, ο οποίος παρουσιάζεται ότι είναι ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και το λέει για το καλό μας, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμεύει Ω δούριο ύπο του ναρκιστή. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε του υπτάμενου πυθίκου. Το δεύτερο είναι το να βάλουμε όρια, αυστηρά όρια. Κατά τη γνώμη μου, τα πιο αυστηρά όρια είναι τα καλύτερα και το πιο αυστηρό όριο που μπορείς να βάλεις σε υπτάμενους πυθήκους είναι να κόψεις οποιαδήποτε διάδραση μαζί τους, να πας δηλαδή no contact και με αυτούς, γιατί είναι και αυτοί ναρκισίστες. Να Άρα, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε ότι πρόκειται για επτάμενο πηθήκο. Το δεύτερο είναι να βάλουμε πολύ αυστηρά όρια. Το τρίτο είναι να χτίσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο συμπαράσταση από ανθρώπου εμπιστοσύνη που αντιλαμβάνονται τι δυναμικέ τη ναρκιστική κακοποίηση. Χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε το περιβάλλον μα να μην αποτελείται από επτάμενου πυθίκου ή διευκολυντέ, αλλά το περιβάλλον μα να αποτελείται από ανθρώπου επιζήσαντε ναρκιστική κακοποίηση ή ανθρώπου οι οποίοι έχουν γνώση γύρω από το τι τεράστια ταλαιπωρία έχουμε μέσα από την αρκισιστική κακοποίηση. Μετά που τελειώνει μια σχέση με έναν αρκισιστή, πολλές φορές αναγκαστικά τελειώνουν και άλλες σχέσεις που είχαμε, οι οποίες ήταν διευκολυντικές ως προς τη σχέση με τον αρκισιστή. Ένα επιζώσας, ένα survivor ναρκισιστικής κακοποίησης, άνδρας ή γυναίκα, οφείλει προς τον πολύτιμο ταλαιπωρημένο εαυτό του να περιβάλλεται από ανθρώπους καλοήθης και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον στηρίξουν και όχι να χρησιμεύσουν ως υπτάμενα πυθικάκια του ναρκισιστή. Και το τέταρτο και όχι τελευταίο και όχι ασήμαντο μέτρο είναι να ζητήσουμε θεραπεία από ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος όμως να είναι εκπαιδευμένο και ευαισθητοποιημένο σε θέματα ναρκισιστικής κακοποίηση. Εάν είμαστε θύματα ναρκισιστικής κακοποίηση και χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία, Καλά κάνουμε στη διερεύνησή μας για την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή για μας να ρωτήσουμε συγκεκριμένα αν ο θεραπευτής με τον οποίο προσπαθούμε να δούμε αν ταιριάζουμε ίσως σε μια πρώτη συνεδρία να ρωτήσουμε αν αναγνωρίζει τα ζητήματα της ναρκισιστικής κακοποίησης αν είναι εξοικειωμένο με αυτά και αν έχει πείρα πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν θεραπευτές οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί θεραπευτές αλλά δεν είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τα ζητήματα και τις δυναμικές της ναρκισιστικής κακοποίησης οπότε δεν έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν όταν ζητάμε ψυχοθεραπεία μετά που έχουμε αλλωθεί από ναρκισιστική κακοποίηση. Ξαναλέω πως το άριστον, το τέλειον είναι να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή και με τους υπτάμενους πυθίκους. Αν όμως... Για οποιοδήποτε λόγο επιλέξουμε να έχουμε χαμηλή επαφή, είτε γιατί ο επιτάμενο πίθηκο είναι ο προϊστάμενο μα στη δουλειά που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φύγουμε από αυτή τη δουλειά, είτε γιατί ο επιτάμενο πίθηκο είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο αναγκαστικά έχουμε σχέση, όπω για παράδειγμα ένα πρώην σύντροφο με τον οποίο έχουμε παιδιά και αναγκαστικά θα ερχόμαστε σε επαφή. Αν θα επιλέξουμε τη χαμηλή επαφή, το low contact, πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μα ότι η πληροφορία είναι δύναμη information is power και να αποφεύγουμε συνειδητά να δίνουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στους υπτάμενους πυθήκους, την οποία να είμαστε σίγουροι 100% πώς θα τη μεταφέρουν στον αρχισιστή και θα δημιουργηθούν περαιτέρω δράματα και τραύματα. Η πληροφορία είναι δύναμη. Δεν δίνουμε ούτε στους υπτάμενους πυθήκους, ούτε στους αρχισιστές πυρομαχικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από οποιονδήποτε δεν μας πλησιάζει με έναν αγαπητικό και καλοήθη τρόπο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε, ότι δικαιούμαστε να το κάνουμε, ότι δικαιούμαστε να ζήσουμε. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζήσει μια υγιή ζωή ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζήσει μια ζωή στην οποία να είναι προστατευμένος από αήθεια και κακοήθεια και έχει κάθε δικαίωμα, κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να διακόπτει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τοξικικό, ναρκισιστικό και εκδικητικό τρόπο. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο από την πρώτη σεζόν του podcast που μιλήσαμε για την καλοήθεια και την κακοήθεια και το επεισόδιο που μιλήσαμε για τους ανθρώπους με τοξικότητα, αλαζονία και δικαιωματισμό. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν υποφέρουμε μόνο από οικονομική κρίση, αλλά υποφέρουμε και από ηθική κρίση και κρίση αξιών. Δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι γύρω μας έχουν λιγότερα ή περισσότερα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιος να είναι Υψηλότερη ένταση ναρκισιστή να συγκεντρώνει περισσότερα ναρκιστικά χαρακτηριστικά και να είναι ο κακοποιό ο πρώτο και κάποιο να είναι χαμηλότερη ένταση ναρκιστή να έχει λιγότερα ναρκιστικά χαρακτηριστικά αλλά να είναι ο υπαρχηγό του αρχή ο υπτάμενο του πίθηκο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή με έναν κακοποιητικό άνθρωπο, να μην επιτρέψουμε στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, στη ζωή μας, να παρισφρίουν τα υπτάμενα πυθικάκια του ναρκισιστή. Θα σας πω τώρα κάποια παραδείγματα υπτάμενων πυθικάκιων, ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός, που έτυχε να αντιμετωπίσω στην καριέρα μου ως ψυχολόγος και στην κλινική μου πρακτική. Αποφασίζει ένα παιδί ότι θέλει να πάει no contact με ένα γονιό μετά που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά ψυχοθεραπευτική και έχει προσπαθήσει με όλους τους τρόπους να εξηγιανθεί σχέση. Αντιλαμβάνεται ότι η σχέση δεν μπορεί να εξηγιανθεί και ότι για να σώσει τη ψυχική του υγεία και ισορροπία πρέπει να κόψει τις επαφές. Η πτάμενη πίθηκη μπορεί να είναι τα αδέρφια αυτού του παιδιού το, οποία, το οποίο έχει αποφασίσει να κόψει σχέσεις, τα οποία μεταφέρουν τα λεγόμενα του γονιού με τον οποίο δεν έχει επαφή ή μεταφέρουν τύψεις και ενοχέ που έχει αποφασίσει να πάει no contact προκειμένου να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, να την κάνουν να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει πίσω στη φωλιά του λύκου. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και ένας σύντροφος να αποφασίσει να τελειώσει μια σχέση ένα σύντροφο ή μία σύντροφο, γιατί έχει αντιληφθεί ότι εκείνη η σχέση ήταν σχέση κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση, και ότι δεχόταν το ψυχολογικό πόλεμο μέσα σε εκείνη τη σχέση. Οι καλοθελητέ από το περιβάλλον του ζευγαριού ή από το περιβάλλον αυτού που αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση ή αυτού που είναι ο μπορεί να παρισφρήσουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου που προσπαθεί να σωθεί μετά από μία κακοποιητική σχέση, να του προκαλέσουν αφιβολίες, ενοχές, να μάθουν τι κάνει και να πάνε να το μεταφέρουν στον αρκισιστή, να παίρνουν και να φέρνουν κουβέντε προκειμένου να συντηρείται όλη αυτή η χαόδης συνθήκη και κατάσταση. Οι υπτάμενοι πίθηκοι είναι μάστροι στο κουτσομπολιό. Έχουν μάστερ στο κουτσομπολιό. Είναι οι μεγαλύτεροι τεχνίτες του κουτσομπολιού. Και τεχνίτες της διάδοσης ψευδών πληροφοριών και της διάδοσης φημών. Είναι τεχνίτες στο να σπηλώνουν χαρακτήρες. Είναι τεχνίτες στο να δολοφονούν χαρακτήρες. Η γνώμη μου είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία και οι ίδιοι εμείς πρέπει να αποφεύγουμε οποιοδήποτε κουτσομπολιό και κοινωνικό σχόλιο αλλά και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προς τους ανθρώπους οι οποίοι κουτσομπολεύουν μπροστά μας άλλους ανθρώπους. Αν έρθει κάποιος σε μένα και κουτσομπολεύει σε μένα ένας συνάνθρωπό μας και μεταφέρει αρνητικές πληροφορίες για εκείνον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι ότι με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία θα μεταφέρει αρνητικές και ψευδείς πληροφορίες για εμένα προς άλλους ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μας δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι είναι ανάξιοι εμπιστοσύνης. Αν κάποιος κουτσομπολεύει έναν άνθρωπο, μπορεί να τους κουτσομπολέψει όλους. Αν κάποιος κακοποιεί έναν άνθρωπο, μπορεί να τους κακοποιήσει όλους. Είμαστε ο ίδιος άνθρωπος σε όλες μας τις σχέσεις. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε, για του οποίου έχουμε μιλήσει σε διάφορα βίντεο στο κανάλι μα στο YouTube. Αν ακούει αυτό το podcast κάποιο που δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube ψυχοεκπαιδευτικό με πάνω από 4.000 βίντεο, μπορεί να το ψάξει βάζοντα το όνομά μου στη μηχανή αναζήτηση του YouTube, γράφοντα θέκλα ή θέκλα πετρίδου, θα βγει το κανάλι και μπορεί να βρει εκεί όλε τι λίστε με τα πάνω από 4.000 βίντεο, γιατί αν συστηματικά ανεβαίνουν βίντεο εδώ και αρκετά χρόνια, λοιπόν, οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε, για του οποίου έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ σε προηγούμενα βίντεο μπορεί κάλλιστα να είναι υπτάμενη πίθηκη. Δεν είναι όλοι αυτόκλητοι οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε υπτάμενη πίθηκη, αλλά οι υπτάμενοι πίθηκοι λειτουργούν ω αυτόκλητοι συμβουλάτορε. Θα έρθουν να σου δώσουν συμβουλή χωρί να ρωτήσει τη γνώμη του. Θα έρθουν να εμπλακούν στη ζωή σου χωρί να του προσκαλέσει. Και δεν το κάνουν επειδή σε αγαπάνε ή θέλουν το καλό σου. Το κάνουν λόγω τη σχέση που είχε με τον αρκισιστή με τον οποίο πλέον δεν έχει επαφή. Ή με τον ναρκισιστή που έχεις επαφή και προσπαθείς να ξεκόψεις από αυτόν, θα στείλει, θα εξαπολύσει τη στρατιά των υπτάμενων πυθήκων του προκειμένου να σε χειραγωγήσει. Εάν ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο περιβάλλον μας μας λέει πράγματα για έναν αρκισιστή τον οποίο αποφεύγουμε και του λέμε ξεκάθαρο ότι δεν θέλω να μου λες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, ούτε να μου τον αναφέρεις και δεν το σέβεται, τότε έχουμε κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να φράξουμε αυτή την επαφή, να κόψουμε αυτή τη σχέση. Δικαιούμε μετά που έχω κακοποιηθεί τόσο άγρια ψυχικά, δικαιούμε να προστατεύω τον εαυτό μου από οποιαδήποτε έστω υπενθύμηση του ναρκισιστή, της ναρκισίστριας από τον οποίο έχω ξεφύγει. Δικαιούμαστε. Και δεν χωράει ούτε ευγένεια, ούτε καλοί τρόποι χωράνε σε αυτό το σκεπτικό. Γιατί στην ουσία οι πτάμενοι πίθηκοι προσποιούνται τους ευγενικού, υποκρίνονται πως είναι καθώς πρέπει, αλλά πρόκειται για μικρά, θλιβερά, τοξικά πυθικάκια, τα το οποία προσπαθούν να πάρουν επιβράβευση από τον αρκισιστή τον οποίο λατρεύουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους ψυχαγωγούμε. Υπάρχει έκφραση στα αγγλικά «don't entertain them». I entertain someone, ψυχαγωγό κάποιο σημαίνει του δίνω χώρο για να μπορεί να υπάρξει. Α μην δίνουμε την ενέργειά μα όχι μόνο στου ναρκιστέ, αλλά και στα επτάμενα πυθικάκια του. Τα οποία κλείνω επαναλαμβάνοντα, είναι επίση ναρκιστέ χαμηλότερη δύναμη, αλλά ναρκιστέ. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να ήταν χρήσιμο και ξαναλέω ότι το ακούμε σε συνδυασμό με το προηγούμενο επεισόδιο, το 30ο επεισόδιο, για να καταλάβουμε τη διάκριση ανάμεσα στου αφελεί enablers στου μη τοξικούς διευκολυντέ και στου τοξικού κακοποιητικού διευκολυντέ που είναι τα υπτάμενα πυθικάκια. Και κλείνοντα, θέλω να σα πω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να παρακολουθήσουμε ξανά την ταινία Ο Μάγο του Ωζ, έχοντα τι γνώσει που έχουμε σήμερα για τον αρκισισμό, για τα υπτάμενα πυθικάκια, είμαι σίγουρη πω και θα τη δούμε με άλλο μάτι, αλλά και θα μα βοηθήσει η ταινία να καταλάβουμε καλύτερα το περιεχόμενο του επεισοδίου αυτού. Σας χαιρετώ. Γεια! Yeah.